Δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει κάνει την επιλογή της με μια παράλογη μνημονιακή πολιτική. Οδηγεί τους πολίτες στην εξαθλίωση και τη χώρα στην υποτέλεια, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην αύξηση του ΦΠΑ κατά 23% στις επιχειρήσεις εστίασης. Όπως είπε, η αύξηση του ΦΠΑ στον χώρο της εστίασης στο 23% και η τιμωρία του Έλληνα καταναλωτή που θα πληρώνει ΦΠΑ δεκάδες μονάδες περισσότερο από τους ξένους αποκαλύπτει τις αληθινές προθέσεις, πολιτική αλητεία ή πολιτική κλόουν. Κύριε Παπανδρέου, ανεβάζοντας το ΦΠΑ, ρίχνετε τα ποσοστά σας, στέλνετε τον κόσμο στις πλατείες μια ώρα αρχίτερα. Ακούστε επιτέλους την κοινωνία, πάψτε να είστε αναξιόπιστοι και αφαιρέγγυοι. Πάψτε πια να είστε υπηρέτες ξένων αφεντάδων. Σταματήστε να οδηγείτε τη χώρα στην καταστροφή. Μην προκαλείτε άλλο το λαό, κατέληξε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Αλλάζουμε θέμα, την ευλογία του για να φιλοτεχνηθεί η αγιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Τρούλο της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στην πόλη Στύπ έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος της αυτοαποκαλούμενης Μακεδονικής Εκκλησίας, που είναι σχηματισχισματική και δεν αναγνωρίζεται από καμία εκκλησία στον κόσμο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Σκοπιανικού Τύπου, η αγιογραφία αποκαλείται Άγιος Αλεξανδάρ Μακεντόνσκι, τον αναπαριστά χωρίς φοροστέφανο, ενώ στην Εκκλησία της Τριάδας στην πόλη Ράντοβιτς, στο κεντρικό διάδρομο στο Μοσαϊκό, διακρίνεται ο Ήλιος της Βεργίνας. Την ίδια ώρα, τον αφορισμό του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου ζητά η μεγαλύτερη οργάνωση των Σκοπιανών στις ΗΠΑ εξαιτίας των όσων δήλωσε για την πρόθεση των φιλοσκοπιανών της Φλόρινας να λειτουργήσουν ραδιοφωνικό σταθμό που θα εκπέμπει προπαγανδιστικό πρόγραμμα. Συγγνώμη. Όπως ο ίδιος δήλωσε, αν ο ραδιοφωνικός σταθμός αποκτήσει άδεια από τις ελληνικές αρχές, θα γεμίσει ένα λεωφορείο με νέους και θα πάει στη Φλόρινα για να τον κάνουν γυαλιά καρφιά. Με δηλώσεις στο κανάλι 5 των Σκοπίων, ο πρόεδρος της λεγόμενης United Macedonia Diaspora ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αποσχηματίσει και να αφορήσει τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου, χαρακτηρίζοντάς τον επέσχυντη ντροπή λόγω των δηλώσεών του κατά της πιθανής λειτουργίας του φιλοσκοπιανού ραδιοφωνικού σταθμού στη Φλόρινα. Να ακούσουμε τον Θόδωρο τον Ασπασίδη, πρώην αντιδήμαρχο Θεσσαλονίκης και πρώην νομάρχης Φλόρινας Καβάλας. Ναι, κύριε Ασπασίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε ούτως ή άλλως και εδώ, κύριε Ασπασίδη, σχετικά με το ραδιοφωνικό σταθμό. Βασικά, εμείς το αποκαλύψαμε την περασμένη εβδομάδα, να θυμίσω εγώ, στην εκπομπή Τύπος και Υπογραμμός της Τετάρτης, όπου κάθε Τετάρτη έχουμε συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Εμείς το αποκαλύψαμε, το άκουσε ο Παναγιώτατος. Στην έκρηξή του στο κήρυγμά του είπε αυτά που είπε και ορίστε και η έκρηξη της διασποράς των Σκοπιανών. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε και την αγιοποίηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ορίστε τώρα ο λόγος σας, παρακαλώ, από όπου θέλετε να ξεκινήσετε. Και την αγιοποίησή του. Βεβαίως. Κοιτάξτε, από ανόητους ανθρώπους, οι οποίοι δεν ξέρουν από πού να πιαστούν για να θεμελιώσουν τους απαράδεκτους και ανιστόρητους ισχυρισμούς τους, όλα να τα περιμένει κανείς, αλλά... Λέει το, γιατί είπατε για θεοποίηση, να πω ότι λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο. Μωραίνει ο Κύριος, ον βούλεται απολέσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πια χάσει τον έλεγχο των πράξεών τους. Πριν από λίγο καιρό είχαν πει ότι κάνανε το DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το δικό τους και είδαν ότι είναι το ίδιο. Άρα αυτοί είναι κάθετα απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα ακούσουμε πολλά ακόμα. Δυστυχώς φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι, μόνο από τη σκληρή γλώσσα, δεν είπαμε να πάμε μέσα στο κρατήριό τους, αλλά θα πρέπει να σκληρύνουμε τη στάση μας και να ενημερώσουμε πιο σωστά τη διεθνή κοινότητα. Το DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου πού το βρήκανε, κυρία Σπασίδη? Το DNA του Μεγάλου Αλεξάνδρου πού το βρήκανε? Εντάξει, του Στροσκάν, ας πούμε, το βρήκανε στο πάτωμα, αν θυμάστε, με την καμαριέρα, και το εξέτασαν. Του Μεγάλου Αλεξάνδρου πού το βρήκανε, ας πούμε, στην κρεματοκάμαρα της Βασίλισσας των Αμαζόνων? Τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Έγιναν περίγελος σε όλο τον κόσμο με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε. Σε κάθε περίπτωση. Και τότε ο Βούλγαρος Υπουργός Πολιτισμού είπε ότι θα δώσω εγώ 1 εκατομμύριο ευρώ σε όποιον μου φέρει έστω και το ελάχιστο, ο Βούλγαρος τώρα το είπε, έστω και το ελάχιστο στοιχείο ότι αυτοί είναι Μακεδόνες, αυτοί είναι Βούλγαροι. Ο άνθρωπος είπε την αλήθεια. Έχουν βουλγαρικές ρίζες, μόνο ότι είναι πασπερμία και ένα μεγάλο μέρος από τους πολίτες αυτού του κρατηδίου είναι Έλληνες, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ και δεν
λένε ότι είναι Έλληνες, αλλά λένε ότι είναι βλάχοι. Λέτε και οι βλάχοι δεν είναι Έλληνες. Είναι πιο Έλληνες από κάθε Έλληνα οι βλάχοι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι θα πρέπει σε κάποια στιγμή και η ελληνική πολιτεία, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν χώρα, θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι τους. Δεν μπορούμε εμείς να τους κάνουμε χίλιες διευκολύνσεις. Δεν μπορούμε εμείς να πληρώνουμε τα έργα τα οποία γίνονται στο κρατήδιό τους με χρήματα της κοινής αγοράς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι πληρώνουμε κι εμείς. Δεν μπορούμε να τους δίνουμε διευκολύνσεις στο λιμάνι μας και τα λοιπά, και αυτοί από την άλλη μεριά να κάθονται κάθε μέρα να σοφίζονται και κάτι για να είναι στη διεθνή κοινότητα παρόντες ως Μακεδόνες. Θα ήθελα ακόμη και ο ποδοσφαιριστής της ομάδας που ήρθε εδώ είπε άλλα αντί άλλων. Επιτρέψτε μου να δώσω μια διευκρίνηση, διότι ακούστηκε από πολλούς. Συγγνώμη. Καθώς ξέρετε, στους Ιερούς Ναούς κάποιες φορές ήθιστε να υπάρχουν εικόνες και όχι από Αγίους, όπως για παράδειγμα σε κάποιες μονές του Αγίου Όρους υπάρχουν στους προθαλάμους των ναών εικόνες του Πλάτωνα, εικόνες του Αριστοτέλη κτλ. Απλά είναι εικονιζόμενοι, δεν είναι προσκυνήματα αυτά. Δεν είναι εικόνες για προσκυνήματα. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν, εικόνες. Μισό λεπτό. Κυρία Σπασίδη, να τελειώσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Δεν είναι η ουσία αυτό. Λοιπόν, ήθελα να διευκρινίσω ότι στο εικόνισμα, στην εικόνα η οποία ανετέθη σε αγιογράφους να φιλοτεχνήσουν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναφέρεται το Άγιος Αλέξανδρος ο Μακεδόνας. Στην δική τους διάλεκτο βέβαια, όχι στα ελληνικά. Έτσι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο το ότι αγιοποιούν το Μέγα Αλέξανδρο. Δεν είναι ότι βάζουν απλά μια φωτογραφία, μια ζωγραφιά του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα σε ένα ναό. Βάζουν τον Άγιο Μέγα Αλέξανδρο ως χριστιανό Άγιο, ως χριστιανό Ορθόδοξο Άγιο μέσα σε ένα ναό και μάλιστα στον τρούλο μιας εκκλησίας, που γνωρίζετε βέβαια και ποια είναι και η σημασία αυτού. Ορίστε. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι ζήλεψαν τη δόξα του Αλεξάνδρ Νεύσκη, που είναι ο πολιούχος της Σόφιας, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που ταιριάζει πιο πολύ με αυτό που είπα στην αρχή, ότι μωραίνει ο Κύριος ον βούλεται απολέσει. Τώρα ποιος δεν θα γελάσει, ποιος δεν θα γελάσει ή τόσες χιλιάδες χρόνια, 2.500 χρόνια περίπου που πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, έρχονται αυτοί και λένε ότι να τον θεοποιήσουμε. Και φαντάζομαι ότι και ο Πάπας δεν θα δεχτεί αυτό. Ξέρετε ότι δέχτηκε παραποιημένες εικόνες δικές μας, Βυζαντινές, που τις είχαν κλέψει από ελληνικά μοναστήρια και έκανε εβδομάδα μακεδονικής αγιογραφίας στο Βατικανό. Και βέβαια μετά ζήτησε συγγνώμη. Αλλά από τους Σκοπιανούς όλα να τα περιμένει κανείς. Διότι οι άνθρωποι δεν έχουν συνέστηση ούτε το που είναι ούτε το που πάνε. Αυτοί εκείνο που θέλουν είναι απλά και μόνον να δημιουργήσουν στη διεθνή κοινότητα, να εμπεδώσουν την πίστη τους, γιατί αυτό το πιστεύουν, ότι αυτοί είναι οι Μακεδόνες και όλοι οι άλλοι εδώ φτάνουν στο σημείο να λένε ότι εμείς είμαστε σκλαβωμένοι στον ελληνικό στρατό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Κύριε Σπασίδη, θεωρώ ότι το θέμα θα πάρει διαστάσεις σε κάθε περίπτωση, κυρίως όμως από πλευράς των Ελλήνων ομογενών. Θα πρέπει να σας πω ότι σήμερα έψαχνα από το πρωί να βρω δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου να δω ποιος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Δεν βρήκα τίποτα. Και ειλικρινά σας μιλώ ότι αυτό το πράγμα με στενοχώρησε. Θεωρώ όμως ότι αλλά βρήκα πάρα πολλές αναφορές σε διάφορες ιστοσελίδες Ελλήνων της Διασποράς.
Θεωρώ ότι θα δώσουν διάσταση στο θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται τελικώς οι Σκοπιανοί να το κάνουν αυτό πράγμα. Έχω δει μάλιστα και από τον άνθρωπο στον οποίο ανετέθη να φιλοτεχνήσει τον αγιογράφο στον οποίο ανετέθη να φιλοτεχνήσει τον Μέγα Αλέξανδρο, έχω δει και ένα προσχέδιο της εικόνας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή αν το δείτε, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσετε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας το δείξω κιόλας. Λοιπόν, πάνω στο απόγευμα στην εκπομπή Τύπος και Υπογραμμός θα το δείξουμε το πώς θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Άγιος στον τρούλο του Αγίου Νικολάου. Σε κάθε περίπτωση εγώ πιστεύω τελικά δεν θα γίνει, διότι είναι τόσο μεγάλη η κατακραυγή που δεν νομίζω τελικώς θα γίνει. Θα το μαζέψουν οι Σκοπιανοί και μάλιστα όπως. Κοιτάξτε, και αυτό το άλλο που σας είπα για το DNA και πολλά άλλα, ότι κάποιος είδε όραμα και του μίλησε ο Μέγας Αλέξανδρος και είπε προχωρήστε να ελευθερώσετε την Μακεδονία που είναι σκλαβωμένη, τους Έλληνες και τους Βουλγάρους, τέτοια αστεία λένε, αλλά τα μαζεύουν αμέσως γιατί γελάει ο κόσμος. Αλλά εγώ εκείνο που δεν καταλαβαίνω, κύριε Λαζάρου, ειλικρινά, και μετά από αυτό που μου είπατε το τελευταίο, ήθελα να έχω μια μεγάλη απορία. Πώς είναι δυνατόν 313 χρόνια πριν από την γέννηση του Χριστού, 350 πείτε μέχρι που ανεστήθη και ανερήφθη στους ουρανούς ο Ιησούς Χριστός και δημιουργήθηκε η Χριστιανική Εκκλησία, πώς ο Μέγας Αλέξανδρος, μήπως θα τον βγάλουν ότι ήταν και χριστιανός από αυτούς, όλα να τα περιμένουμε. Εννοείται τι εννοώ. Βεβαίως. 350 βεβαίως. Χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός θα έχουμε έναν Άγιο, τον Μέγα Αλέξανδρο, της Χριστιανικής Εκκλησίας. Δηλαδή θα γελιοποιηθούν. Αφήστε τους να κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά η ελληνική πολιτεία, για να μην πω η ελληνική κυβέρνηση και θεωρηθεί ότι πολιτικολογώ, νομίζω ότι θα πρέπει τελικά να σταματήσει αυτή η ιστορία, να σταματήσει αυτή την ιστορία, και νομίζω ότι έχουμε δύο μεγάλα όπλα. Την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ. Και πολλά άλλα, και να σταματήσουν οι δικές μας επιχειρήσεις εκεί πέρα να πουλάνε, όπως δείξατε στην τηλεόρασή σας αυτό που σας έφερα, τον Μέγα Αλέξανδρο πάνω σε κρασί και να λέει μακεδονικό κρασί. Mm-hmm. Μακεδονικό κρασί, και έχει και το κεφάλι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κύριε πριν Σπασίδη, από 1,5-2 μήνες, δεν το δείξαμε στην τηλεόρασή σας. Έτσι. Στην εκπομπή σας. Κύριε Σπασίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ είστε καλά. Σας ευχαριστώ και ειλικρινά και σαν Μακεδόνας και σαν Έλληνας σας ευχαριστώ πολύ. Και να δούμε το Υπουργείο Εσωτερικών, αν μου δίνετε μισό δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, πείτε το. Το Υπουργείο Εσωτερικών, εγώ έκανα και επιστολή, τι θέση θα πάρει απέναντι στην ανιστόρητη, προκλητική και εθνικά επικίνδυνη θέση αυτού του κυρίου, ο οποίος είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση και πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος της τοπικής κοινότητας της Μελίτης. Mm-hmm. Γιατί έχει σηκωθεί και ο κόσμος.